Ονομάζομαι Παντελής Χατζηβοήδης, είμαι μαθηματικός, τέλος εκπαιδευτικός και νυν Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νέας Μήνης. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη μικρή, συμβολική και μπορώ να πω και συγκινητική εκδήλωση για την παραλαβή των βεβαιώσεων παρακολούθησης, διότι νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που δεν μπήκαμε με το ζόρι στη γνώση, αλλά με τη θέλησή μας. Όταν ήμασταν μικροί, έπρεπε να πάμε σχολείο, έπρεπε να τελειώσουμε το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Όσοι προχώρησαν, προχώρησαν, οι άλλοι μπορεί να είχαν και κάποια έτσι όνειρα αργότερα να συμπληρώσουν κάτι. Επειδή λοιπόν πιστεύουμε ότι η άνοδος του πνευματικού επίπεδου των πολιτών συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιακής και κοινωνικής συγκρότησης αυτών, αυτό είναι η φιλοσοφία μας και αυτό αποτελεί προτεραιότητα στο Δήμο μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω για την απουσία του Δημάρχου, ο οποίος είναι σε μια σύσκεψη στο Υπουργείο και εκ των προτέρων σε συγχαίρει για την παρακολούθηση αυτού του κύκλου του 14. Το λόγο θα δώσω στον κύριο Σιούτα. Κύριος Νικόλαος Σιούτας είναι ο διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου, είναι δόκτωρ ψυχολογίας και είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΣΥΛΑΠ, δηλαδή του Σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε πολλούς φίλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το ΣΥΛΑ έχει γίνει θεσμός για την πόλη μας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο ή πριν περάσουμε στο να δώσουμε τις βεβαιώσεις, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα πολύ σύντομο πέρασμα, μια αναφορά το πώς δημιουργήθηκε το ΣΥΛΑ και ακόμη να δούμε μαζί εντάχει πού πορεύεται, τι μπορούμε να κάνουμε. Το Σύγχρονο Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Νέας Μύρνης δημιουργήθηκε ξεκίνησε το 2012. Άρχισε να λειτουργεί το 2013, εντάχθηκε στις δράσεις της διαβίου μάθησης των συμπολιτών μας και είχε ως σκοπό να παράσχει στους δημότες κατοίκους έγκυρη και τεκμηριωμένη γνώση από πανεπιστημιακούς καθηγητές και καταξιωμένους ανθρώπους του πνεύματος. Προχωρήσαμε το 2012 στη δημιουργία του Σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου, πιστεύοντας ότι οι όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζαμε και τις οποίες συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε και σήμερα, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, η απαξίωση των πάντων, η αμφισβήτηση, η έλλειψη, αν θέλετε, γνώσης, όπως δίνονταν. Η αναζήτηση γνώσης ήταν από αυτά τα κυρίαρχα στοιχεία που μας οδήγησαν στο να δημιουργήσουμε το Σύγχρονο Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Ολοκληρώσαμε 4 κύκλους. Νομίζω ότι είμαστε στον 4ο κύκλο τώρα και στον 4ο κύκλο τα θεματικά πεδία τα οποία προσεγγίσαμε ήταν της ψυχολογίας και πρέπει να πούμε ότι η ψυχολογία κυριάρχησε σε όλους τους κύκλους. Ακόμη, το 2ο θεματικό πεδίο ήταν της κοινωνικής πολιτικής. Ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία που θα πρέπει να το αναφέρουμε και θα πρέπει να σταθούμε, το ΣΥΛΑ του Δήμου Νέας Μύρνης, το Σύγχρονο Λαϊκό Πανεπιστήμιο, έχει κάτι που δεν έχουν ανάλογες δομές σε δήμους. Έχει κάτι που το ξεχωρίζει. Και αυτό που το ξεχωρίζει, και παρακαλώ να το προσέξουμε, είναι ότι κανείς δεν πληρώνει, κανείς δεν πληρώνεται. Και ο Δήμος Νέας Μύρνης
κατά άμεσο ή έμεσο τρόπο δεν έχει διαθέσει, τηρώντας αυτή τη βασική αρχή δημιουργίας, ούτε ένα ευρώ. Επομένως, αναδεικνύεται για ένα ποιοτικό στοιχείο. Το στοιχείο του εθελοντισμού. Το στοιχείο του εθελοντισμού που δυστυχώς στη χώρα μας κάπου έχει χαθεί. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα κοντά μας, λίγο πιο κάτω θα τον αγγείλει ο κύριος Καλοβρίδης, έχουμε μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια, η οποία το θεματικό πεδίο της έρευνάς της, μπορείτε να φανταστείτε ποιο είναι, είναι ο θεσμός του σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου στη Νέα Σμύρνη. Με έναν εξέχοντα καθηγητή που θα σας το πει στη συνέχεια. Προσωπικά χαίρομαι διπλά. Και αυτή τη χαρά θα ήθελα να τη μοιραστώ, να την κάνω λόγο και να τη μοιραστώ μαζί σας. Γιατί θεωρώ το ΣΥΛΑ και δικό μου παιδί. Ξεκίνησε από μία ιδέα την οποία προσωπικά είχα και την είχα μεταφέρει στο Δήμο, στο Δήμαρχο. Ένα αντίστοιχο πρόγραμμα γίνεται στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Μία φοιτήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ερευνά πώς ένα δημόσιο σχολείο μπορεί να το αναγάγει, να δημιουργήσει και να παρέμβει σε μια κοινότητα, να λειτουργήσει σαν πρότυπη κοινότητα. Όμως κάποιος θα με ρωτήσει και θα μου πει, κύριε Σιούτα, δάσκαλε όπως συνηθίζουν να με λένε, είστε ευχαριστημένος? Το ΣΥΛΑ θα πρέπει να συνεχίσει ή όλα πήγαν καλά? Θα θέλαμε να είχαμε προσελκύσει περισσότερους νέους. Θα θέλαμε να έχει περισσότερη χρηστικότητα. Είναι από αυτά τα οποία θα δει η Επιστημονική Επιτροπή, η Εκπαιδευτική μάλλον Επιτροπή, την οποία αποτελεί ο κ. Καλοβρίδης και άλλοι συνάδελφοι, είναι από αυτά τα οποία θα δούμε. Σαν να καταλαβαίνω, δημοτικός σύμβουλος, κάθε φορά προσπαθώ να κάνω μια όσμωση, να συνδέσω. Μέσα στους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει είναι να καταγράψουμε το επιστημονικό δυναμικό που έχει η πόλη μας και να το αξιοποιήσουμε, να το χρησιμοποιήσουμε. Και καθώς έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, θα έλεγα ότι μένω έκπληκτος για το επιστημονικό προσωπικό, για τους επιστήμονες, το επιστημονικό δυναμικό που έχει η Νέα Σμύρνη. Η Νέα Σμύρνη που θα πρέπει να παράγει πολιτισμό. Θα μιλήσω και σαν Νίκος Σιούτας και θα πω το εξής. Το ξεκίνησα πριν και είπα ότι αν με ρωτήσατε, δάσκαλε, αυτά αρκούν? Θα προσπαθήσω και πάλι να περάσω από την πόρτα του Δημαρχού, αλλά σε επίπεδο σκέψης. Τη σκέψη να την κάνω λόγο και να τη μοιραστώ μαζί σας. Και θα πω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε το νέο ΣΥΛΑΠ. Το νέο ΣΥΛΑΠ που θα μπορούσε, μιλάω πάντα σαν Νίκος Σιούτας, να συνεργαστεί, να συνδεθεί με κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Να περάσουμε σε ουσιαστική χρηστικότητα του παραγόμενου έργου. Αλλά και από τη διαχείριση της γνώσης σε παραγωγή γνώσης μέσω μικροτεχνικών ανάπτυξης δεξιοτήτων για ενηλίκους, αξιοποιώντας τόσο τη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη εκπαίδευση. Να φέρουμε κοντά τους νέους, πράγμα που δεν καταφέραμε σε προηγούμενους κύκλους και που θα αναδειχθεί μέσα από την ερευνήτρια που θα μας πει στη συνέχεια σε κάποιους στόχους που πετύχαμε ή δεν έχουμε πετύχει. Και γιατί όχι, το ΣΥΛΑΠ να μην περάσει και στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί η δική μου πρόταση για το νέο ΣΥΛΑΠ που ονειρεύουμε και που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσει. Και η Νέα Σμύρνη δεν διαχειρίζεται μόνο τη γνώση και τον πολιτισμό. Οφείλει να παράγει και γνώση και πολιτισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιούτα. Υπάρχει κι άλλος ένας στην παρέα, την πενταμελή ομάδα του ΣΥΛΑΠ. Είναι ο κύριος Γιώργος Κρικρής, ένας νεαρότατος πτυχιούχος της ψυχολογίας,
ο οποίος είναι εντεταλμένος σύμβουλος του Δημάρχου στο ΘΕΡΕΚ, στο ΣΥΛΑΠ, αλλά είναι στρατιώτης και στέλνει τα χαιρετισμένα. Επειδή λοιπόν αφού γραζόμαστε εν τις πνευματικές ανάγκες της κοινωνίας και αξιολογούμε τις προσπάθειές μας, γι' αυτό το λόγο, στα πλαίσια αυτής της αξιολόγησης, έχουμε κοντά μας και την κυρία Ανθή Κουτσούπη, η οποία είναι μεταπτυχιακή ερευνήτρια στη μελέτη αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση του κυρίου Δημήτρη Χασάπη, ο οποίος είναι και τωρινός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Πριν όμως δώσουμε το λόγο στην κυρία Χασάπη, στην εκπρόσωπο του κυρίου Χασάπη, στην κυρία Ανθή, το λόγο θα πάρει ο κύριος Πρόια Στέφανος, που είναι αριστερά μου ακριβώς, ο οποίος είναι ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου σε θέματα παιδείας και είναι ο διοικητικός υπεύθυνος του ΣΥΛΑΠ. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γενικέ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε για μία ακόμη φορά σε αυτή τη μικρή εκδήλωση παράδοσης των βεβαιώσεων παρακολούθησης. Όπως σας είπα και προηγουμένως όταν μπήκατε μέσα στην αίθουσα, είμαστε αυτή την περίοδο σε μια φάση αξιολόγησης του γενικότερου έργου του ΣΥΛΑΠ. Και πώς την κάνουμε αυτή την αξιολόγηση? Την κάνουμε μέσα από μια μεγάλη έρευνα που πραγματοποιούμε μαζί με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα με το Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στα μεταπτυχιακά του, με την βοήθεια τη σημαντικότατη της ερευνήτριας και πρώην συναδέλφου στο Δήμο Νέας Μήνης της Κοινωνικής Μετροπολίτης Ανθής της Κουτσούπη, όπου αυτή η έρευνα αξιολόγησης προσπαθεί να πετύχει ορισμένους στόχους. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι, θα σας αναλύσει καλύτερα βέβαια η ερευνήτριά μας. Χοντρικά όμως να σας πω ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν είναι μόνο μία στήρα αξιολόγηση, τι κάναμε μέχρι τώρα, πολύ ωραία ή πολύ άσχημα, τέλος πάντων σε ένα ή δύο πράγματα και τελείωσε. Απλά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία έτσι ώστε να αναδιαμορφώσουμε τελείως το παραγόμενο προϊόν, δηλαδή κοινώς τι μπορούμε να δώσουμε περισσότερο μέσα από το ΣΥΛΑΠ στον κόσμο της Νέας Μύρνης, έτσι ώστε να αναβαθμίζουμε συνεχώς έτσι το τελικό προϊόν που είναι αυτό που προσλαμβάνετε εσείς όταν παρακολουθείτε τα διάφορα σεμινάρια. Χωρίς να με πληγορήσουμε λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην κυρία Κουτσούπη, έτσι ώστε να σας δώσει μια μεγαλύτερη ιδέα της ταυτότητας αυτής της έρευνας αξιολόγησης. Ναι, με ρωτάει ο κύριος Γενικός, απλώς να αναφέρω ορισμένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είχα αναφέρει και την περασμένη φορά στην εκδήλωση αξιολόγησης. Απλώς έχουμε ανέβει λίγο παραπάνω βέβαια με την τελευταία περίοδο λειτουργίας. Χοντρικά λοιπόν έχουμε 876 άτομα τα οποία έχουν παρακολουθήσει έως τώρα τις διάφορες θεματικές των σεμιναριών ΣΥΛΑΠ, με πάνω από 1578 άτομα τα οποία είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να εγγραφούν στα κείμενα αυτά. Η ανάλυση γενικότερη στατιστική που έχει να κάνει με τους μέσους όρους ηλικίας, επαγγελματική ανάλυση κτλ. Είναι περισσότερο στατιστική, η οποία θα αναλυθεί στο τέλος της αξιολόγησης που θα κάνουμε με τη μελέτη της κυρίας Κουτσού. Οπότε, ένα λεπτό, κυρία. Ναι. Είναι μαζί μας και ο κύριος, ελάτε πάνω κύριε Συρίγκο. Κύριος Συρίγκος είναι αντιδήμαρχος παιδείας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ομιλητές που με τόσο όμορφα λόγια με παρουσίασαν. Ευχαριστώ εσάς που είστε εδώ και ήδη είστε μέρος αυτής της έρευνας, γιατί
έχουν περάσει από τα χέρια σας τα ερωτηματολόγια μπαίνοντας, έτσι, οπότε είστε ήδη ένα κομμάτι αυτής της έρευνας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρωτοβουλίες Δήμων για τη μόρφωση των δημοτών τους μέσω δραστηριοτήτων εκπαίδευση ενηλίκων είναι ο τίτλος της έρευνας. Η περίπτωση του σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου Νέας Σμύρνης. Αυτή λοιπόν είναι η έρευνα που γίνεται και συμμετέχετε σήμερα όλοι εσείς. Το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο είναι θεσμός ο οποίος απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν τη διαβίου πρόσβαση στη γνώση επιδιώκοντας τη διαρκή αυτοβελτίωσή τους. Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο είναι καινοτόμο πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα και την τοπική αυτοδιοίκηση που με τον νόμο Καλλικράτη, θα τον έχετε ακούσει, επιφορτίστηκε με διαφορετικές αρμοδιότητες χωρίς προηγούμενη μελέτη και σχεδιασμό. Η εκπαίδευση ενηλίκων επιστρέφει στην κοινότητα, αναδεικνύοντας την έννοια και τη σημασία του Δήμου, του κάθε Δήμου, του Δήμου μας. Μέσα από αυτή την έρευνα προσδοκούμε να διαπιστώσουμε πώς η κοινότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης καθημερινότητάς μας. Η αξιολόγηση του προγράμματος από τους ίδιους συμμετέχοντες, δηλαδή από εσάς, θεωρούμε πως θα αναδείξει θέματα και προτάσεις πολύ χρήσιμες και για τους οργανωτές του προγράμματος και για την γενικότερη εξέλιξη του θεσμού. Το ανέφερε νομίζω έτσι και ο κύριος Σιούτος ότι η ανάγκη για εκπαίδευση και την μόρφωση δεν εξαρτήται στους επίσημους θεσμούς. Και την ώρα που το διεθνές κοινικό αλλάζει, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το MIT όλα τα μεταπτυχιακά του προγράμματα τα έχει online, δηλαδή στο ίντερνετ, η Ελλάδα καλείται να ακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις. Βέβαια, δυστυχώς στην Ελλάδα πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού μένουν ακάλυπτες. Μένουμε εκτός. Και οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται αν δεν έχουμε τα χρήματα να πάμε στο εξωτερικό να κάνουμε ένα μεταπτυχιακό ή μια σοβαρή επιμόρφωση. Οπότε το Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου που παρουσιάζουμε και αξιολογούμε με αυτό το εγχείρημα αναπληρώνει ένα κενό της θεσμικής μας εκπαίδευσης και η κοινότητα καλείται για άλλη μια φορά στην ιστορία να αναλάβει ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης στη μόρφωση των πολιτών. Ιστορικά ο Δήμος στην Ελλάδα είχε πάντα αυτό το ρόλο και ξαναγυρίζει μέσα στα πλαίσια αυτής της δύσκολης κοινωνικο-οικονομικής συνθήκης σε αυτό το ρόλο που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Με την πεποίθηση ότι πέρα από την απόκτηση της γνώσης και την αυτοβελτίωση, οι ενημερωμένοι πολίτες είναι ενεργοί και χρήσιμοι πολίτες, τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τον τόπο τους, προσδοκούμε μέσα από τη μελέτη και την έρευνά μας να εντοπίσουμε τα κίνητρα της προσδοκίας που οδηγούν τους πολίτες της Νέας Σμύρνης στο σύγχρονο Λαϊκό Πανεπιστήμιο και να αξιολογήσουμε το έργο του. Είναι μια ποσοτική έρευνα όσον αφορά τη μεθοδολογία της. Το διαπιστώσατε γιατί θα έπρεπε να βάλετε μόνο ένα νι στο ερωτηματολόγιο, είναι ένα χ στα κουτάκια. Αυτό μας δίνει μια αντικειμενικότητα στην έρευνα. Ο ερευνητής μπορεί να είναι αντικειμενικός και αυτό θέλαμε για να αποφύγουμε αποτελέσματα ερευνητικού πεδίου το οποίο θα ήταν αμφιθυμικά. Και επίσης μας δίνει την δυνατότητα να προσωποποιήσουμε, είδατε, στο δάσκαλο είδαμε όλοι τα αποτελέσματα και να τα συγκρίνουμε με διάφορους μεταβλητές. Εξού και το πρώτο μέρος που ήταν τα δημογραφικά σας στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν μέσα στο κομμάτι αυτό. Τα κίνητρα είναι ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί δουλεύουν οι σπουδαιώτες, ένα πρόγραμμα Λαϊκού Πανεπιστημίου, και σαφώς η αξιολόγηση του προγράμματος, να γινόμαστε καλύτεροι. Και για ένα όραμα, θεωρώ, όλων των στελεχών εδώ του σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου, είναι να δούνε το θεσμό να φτάνει σιγά-σιγά σε αυτό που όλη η υπόλοιπη Ευρώπη γνωρίζει και είναι στη συλλογική τους κουλτούρα, ο θεσμός του Λαϊκού Πανεπιστημίου μέσα στην κοινότητα. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ο στόχος. Αυτά τα λίγα από μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σας σε αυτό και με την ολοκλήρωση του δείγματος και την αξιοποίηση και μόλις βγάλουμε αποτελέσματα,
θα ενημερωθείτε πάλι εδώ με τους υπεύθυνους του Σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου για να σας δώσουμε αυτά τα αποτελέσματα, γιατί εσείς είστε αυτή η έρευνα, δεν είμαστε εμείς, να τα προβάλλουμε και μαζί με τις προτάσεις που θα προκύψουν από αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε, Ανθή, για τη βοήθεια. Καλή επιτυχία στο μεταπτυχιακό, που γίναμε αφορμή εμείς για το μεταπτυχιακό σας και τα πορίσματά σας θα τα λάβουμε υπόψη προκειμένου να βελτιώσουμε αυτό το θεσμό. Πριν προχωρήσουμε στην επίδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης, να δώσουμε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Πολύδωρο Συρίγο, για έναν χαιρετισμό. Ευχαριστώ, κύριε Γενικέ. Να πω ότι καταρχήν είμαι χαρούμενος που για πρώτη φορά από το καινούργιο μου ρόλο σαν Αντιδήμαρχος Παιδείας, της θητείας της καινούργιας πενταετίας, βρίσκομαι κοντά σε αυτό το καινούργιο θεσμό. Το καινούργιο θεσμό που λειτουργεί βέβαια στην πόλη μας, νομίζω, είναι τρίτη χρονιά, από ό,τι θυμάμαι καλά. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, όντως. Με τη συμμετοχή του κόσμου έχει αποδειχτεί ότι η κοινωνία το αγκαλιάζει. Το αγκαλιάζει γιατί ψάχνουμε διεξόδους και σε άλλα πράγματα πλέον. Η επιμόρφωση, η εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση, το ΣΥΛΑ και όλοι αυτοί οι θεσμοί οι οποίοι δίνουν μια επιπλέον δυνατότητα στους πολίτες να μάθουν και να δουν αντικείμενα τα οποία είτε δεν ήταν το ενδιαφέροντό τους είτε δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι τώρα, νομίζω είναι αρκετά σημαντικές πρωτοβουλίες. Και σε αυτό το θεσμό ο Δήμος Νέας Δήμης πρωτοχωρεί μαζί με άλλους Δήμους, προσπαθεί να έχει τους πολίτες ενημερωμένους, να τους έχει κοντά του και να τους δίνει τις δυνατότητες να παρακολουθούν όλα αυτά τα σεμινάρια που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας, να σας ευχηθώ να συμμετέχετε ενεργά σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Και αυτό που συζητάμε με τους αρμόδιους του ΣΥΛΑ, τους ανθρώπους του κ. Σιούντα, το γενικό μας και τους υπόλοιπους συντελεστές αυτής της πολύ καλής προσπάθειας, είναι να προσπαθήσουμε τον χρόνο να εμπλουτίσουμε και με άλλες νέες ίσως θεματικές ενότητες το θεσμό αυτό για να έχει και μεγαλύτερη ανταπόκριση και μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου. Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας και να είστε καλά και καλή συνέχεια. Η επίδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης, ο κύριος Πρόεδρος και η Ανθή θα το βοηθήσει. Ανθή. Ναι. Να είναι ολοκληρωμένα τα μεταπτυχία από σας. Ναι. Ναι. Ναι, εσείς θα μιλάτε από το μικρόφωνο, θα καλείτε και θα λέτε πρώτα το όνομα. Ναι, καταρχάς, ξεκινάμε με τη θεματική της κοινωνικής πολιτικής. Οπότε, καλή κυρία Αγγελίδου Μαρία. Thank you.
κύριος Δημαρίδης Γεώργιος Εμμανουήλ. Και θα πρότεινα, εάν μπορούσε η ΣΥΕΚΗ, να εκδίδει κάποια σχετικά φυλάδια ενημερωτικά του θέματος κάθε φορά που θα ήρθαν στη συζήτηση, ώστε να είναι προετοιμασμένοι οι συμμετέχοντες στο να εκφράσουν απορίες ή απόψεις. Αυτό θα ήθελα. Κυρία Λιότσου Ευσταθία. Κύριος Μαχαιρίδης Αναστάσιος. Ο κύριος Μιχαλάτος Ελευθέριος. Σέτα.
κύρια Βουργοτζή Πολυνίκη. Χριστίνα. Κυρία Γιαννούλα Ελένη. Ψανιώπου Μαρίνα. Η κυρία Κανακουσάκη Ευθυμία. Η κυρία Μπλουκίνα Χριστίνα. Κύριος Μαμανέας Μάριος. Επειδή ο κύριος Χιούτας. Η κυρία Μαρκαντώνη Αγάπη. Κυρία Παναγιωτίου Αναστασία. Ο κύριος Πανταζής είναι εδώ. Ο Δημήτρης ο Πανταζής είναι εδώ.
Κύριε Παρταζή, ελάτε να εκδηλώσετε εσείς. Ο κύριος Παρταζής Δημήτρης είναι δημοτικός σύμβουλος. Η κυρία Πολυθοδωράκη Μαρία Βαθνή. Η κυρία Σερασκέρη Σαμψούλα. Η κυρία Τζουρά Γεωργία. Τσακίρι Χαρίκλια. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιος οδηγόμενος στην αίθουσα που δεν άκουσε το όνομά του. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Θα έχετε εσείς στο νου σας πότε θα γίνει ο επόμενος κύκλος. Θα τον σχεδιάσουμε, θα τον εμπλουτίσουμε, θα πάρουμε και την έρευνα της Ανθής και θα έχετε το νου σας στο site μας. Και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε εκτός από εσάς που παρευρεθήκατε και παρακολουθήσατε και τα μαθήματα που συμπάρχουν. Θα λάβουμε σοβαρά υπόψη όλα τα πορίσματα της κυρίας Ανθής, καθώς και αυτό που μας είπε το λίγο ο κύριος. Και να ευχαριστήσουμε τα τοπικά ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, το NSTV, το δημοσιογράφο, τη Φωνή της Νέας Μύρνης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.